Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει το αναμενόμενο Euro Working Group με την ελληνική κυβέρνηση να στοχεύει σε μια πολιτική απευλοκή, να επιθυμεί μια πολιτική απευλοκή, στη σκιά βεβαίως και των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Βερολίνο, Ζυρίχη και Άγκυρα. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, ο πολιτικός συντάκτης του insider.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Δύσκολα τα πράγματα? Γεια σου, Τέτα. Είναι πράγματι αρκετά δύσκολα τα πράγματα μετά και τις επιθέσεις κυρίως στο Βερολίνο αλλά και στην Άγκυρα, αλλά πράγματι έχουμε, όπως είπες και εσύ, τη σημερινή συνεδρίαση του Euro Working Group, όπου η κυβέρνηση αναμένει αυτό το οποίο είπες και εσύ, μια πολιτική απεμπλοκή. Υπάρχει συγκρατημένη κυβερνητική αισιοδοξία αναφορικά με αυτό το ζήτημα, η οποία ενισχύεται και από αναφορές κοινοτικών αξιωματούχων. Τι περιμένουμε σήμερα? Περιμένουμε επί της ουσίας μια πολιτική σύγκληση, διότι όπως είπαμε και χθες, δεν μιλάμε για καθαρά οικονομική συζήτηση, αλλά είναι μια συζήτηση με πολιτικά. Σε τεχνικό επίπεδο δηλαδή. Έχει κριθεί από την έκθεση των θεσμών, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή και είναι αρκετά επικριτική για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και αποδεικνύει ότι ήταν εκτός του μνημονιακού πλαισίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση από το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο για πολιτική απεμπλοκή, ώστε να υπάρξει απεμπλοκή στο ζήτημα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Και γιατί είναι κεντρικό αυτό το ζήτημα? Διότι είναι ένα από τα βασικά βήματα προκειμένου η χώρα, συνδυαστικά με το κλείσιμο της αξιολόγησης, να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς αυτό το ζήτημα, κυβερνητικές πηγές επιμένουν, όπως το είπε και χθες ο κύριος Τζανακόπουλος στην ΕΡΤ, ότι είναι εφικτό το κλείσιμο της αξιολόγησης μέχρι τις 26 Ιανουαρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε ότι υπάρχει μία δυσκολία. Εάν δεν ευοδοθεί σήμερα το αισιόδοξο σενάριο και έχουμε μια αρνητική έκβαση συνεδρίας του Euro Working Group, τότε πάμε για νέες καθυστερήσεις και πλέον το ορόσημο του Ιανουαρίου καθίσταται όλο και πιο δύσκολο, με δεδομένο ότι δεν έχουμε ακόμα την ευκταία πρόοδο ούτε στα εργασιακά ούτε στα δημοσιονομικά. Είναι λίγο αισιόδοξο το... Ο Ιανουάριος δηλαδή, δεν νομίζω ότι... Είναι αισιόδοξος, όπως είπαμε και χθες, έχουν αρχίσει και πυκνώνουν οι ψήθυροι για το ενδεχόμενο να πάμε έως το Μάρτιο, κάτι το οποίο είναι ένα σενάριο το οποίο θα προκαλέσει πολύ μεγάλη πολιτική δυσκολία στην κυβέρνηση.